Καλή χρονιά, κυρία Ρέντζιου, με υγεία. Καλό μεσημέρι, κυρία Μόσχου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή χρονιά, με υγεία, όπως είπατε, για να έχουμε και τη δύναμη να συνεχίσουμε. Εσείς και να είστε. Και με ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Εσείς να είστε περισσότερο δυνατοί, κυρία Ρέντζιου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι τώρα ότι έχουμε ζητήματα και ο λόγος που ζήτησα να μιλήσουμε μαζί σας είναι αυτή η επιστολή που στείλατε και στον Υπουργό Υγείας σχετικά με την καραντίνα των θετικών σε COVID υγειονομικών. Πρέπει να επιστρέφουν στα νοσοκομεία στις 5 μέρες και είναι εξαιρετικά λίγο και επικίνδυνο, διαβάζω. Ναι, ασφαλώς και έτσι είναι, γιατί δεν γίνεται, βέβαια το έχει ομολογήσει και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, που είπε ότι δεν χρειάζεται να επιμείνουμε στη δεκαήμερη καραντίνα, γιατί πρέπει να έχουμε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να λειτουργεί η κοινωνία και η οικονομία. Και είναι η μεγαλύτερη ομολογία από αυτό δεν υπάρχει, ότι εδώ δεν καθορίζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα με κριτήρια επιστημονικά ή με κριτήριο την υγεία μας, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά με το κριτήριο της αντοχής της οικονομίας των λίγων, με το κριτήριο της αντοχής των νοσοκομείων που έτσι κι αλλιώς δεν αντέχουν. Γι' αυτό και μας έχει εξοργήσει η δήλωση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, η οποία είπε ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση, γιατί μόλις το 1,5% των υγειονομικών νοσούν. Θα πρέπει τότε να μας πούνε γιατί, αφού είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση, μειώνουν την καραντίνα από τις 10 στις 5 μέρες. Η έλλειψη λοιπόν προσωπικού είναι ο λόγος που αναγκάζονται να μειώσουν Ακριβώς. την καραντίνα Δεν για να τους φέρουν νωρίτερα. Δεν έχουν εφεδρίες όπως γινόταν και πριν. Δεν έχουν δηλαδή τις εφεδρίες, ομολογούν, να αντικαταστήσουν αυτό το 1,5% του προσωπικού που νοσεί, που βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο κατά τις δικές μας τις εκτιμήσεις, γιατί δεν γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτιση. Θα ακούσατε τις προηγούμενες μέρες και εσείς και οι ακροατές σας, το γνωρίζουμε βέβαια αυτό οι υγειονομικοί που δουλεύουμε στα δημόσια νοσοκομεία, ότι υπάρχουν ακόμα ασκούνται και πιέσεις για να μην γίνονται τεστ, γιατί διαφορετικά θα βγαίνουν θετικοί συνάδελφοι και δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και κλινικές και θα κλείνουν. Άρα να μην ξέρουμε καν δηλαδή πόσοι νοσούν στα νοσοκομεία από τους υγειονομικούς. Μα έτσι και αλλιώς. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης. Δηλαδή εδώ τα πρωτόκολλα, ξαναλέω, δεν καθορίζονται ούτε με κριτήριο την υγεία μας, ούτε υπαγορεύονται από καμία υγειονομική λογική. Τα εισηγείται, το είδατε φαντάζομαι κι εσείς, η κυβέρνηση και η μεγάλη εργοδοσία στους ειδικούς, και οι ειδικοί μετά έρχονται με τη σιωπή τους να τα επικυρώσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αναφέρομαι στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, γιατί και εμείς τους αυτούς μας ειδικούς τους θεωρούμε. Εδώ βγήκε ο CDC, το γράφουμε και στη χρησινή μας ανακοίνωση, και αναθεωρεί την αρχική του οδηγία. Ξέρετε, κυρία Μόσχου, τι έχουμε εδώ. Η βασική οδηγία της κυβέρνησης είναι προστατευτείτε μόνοι σας και βγείτε έξω και κολλήστε. Έχουμε πρωτόκολλα υπερμετάδοσης και ανοσίας της αγέλης και όχι περιορισμού της διασποράς. Και μία επικίνδυνη λογική που καλλιεργείται και προσπαθούν να εμφανιστούν καθησυχαστικοί, ότι δήθεν η όμικρον, και έτσι φαίνεται από τα δεδομένα τα μέχρι στιγμής τουλάχιστον, προκαλεί σε μικρότερο βαθμό βαριά νόσηση, όμως είναι πολύ περισσότερο μεταδοτική. Και το δεύτερο αντιεπιστημονικό είναι, γιατί το βγήκε και χθες αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και το είπε, και γι' αυτό το υπογραμμίζω, ότι τίποτα δεν μας λέει ότι το γεγονός ότι έχουμε μία νέα μετάλλαξη που είναι πάρα πολύ μεταδοτική εγκυμονεί τον κίνδυνο να εμφανιστούν νέες μεταλλάξεις, για τις οποίες κανένας δεν μας λέει και δεν προκύπτει πουθενά. Αυτό το ξέρουμε όλοι όσοι είμαστε γιατροί, ότι η επόμενη μετάλλαξη που θα εμφανιστεί θα είναι λιγότερο επικίνδυνη. Αλλά και το γεγονός ότι η όμικρον είναι πολύ μεταδοτική και έχουμε μία εκτείναξη των κρουσμάτων, αυξάνει τον αριθμό των νοσηλιών. Έχουμε αύξηση των νοσηλιών στα δημόσια νοσοκομεία, στις απλές κλίνες. Ακόμα και αν αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμα στις εισαγωγές στις κλίνες ΜΕΘ, που κανένας δεν μας λέει ότι δεν θα έχουμε άνοδο και εκεί. Και όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Και γι' αυτό επανέρχεται και πάλι επαναφέρουμε
το αίτημα για αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας αντί για μείωση της καραντίνας, για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και εδώ με την ευκαιρία που μου δίνεται και των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, γιατί έχουμε και αυτή την εσχροκέρδεια και το απαράδεκτο και το ανήθικο με τα τεστ, τα rapid και τα μοριακά, η οποία είναι πανάκριβα και δεν μπορεί να αντέξει το κόστος ο κόσμος. Τώρα έχει μπει ένα πλαφόν βέβαια, τα 47 ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι, είδατε τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης για το πλαφόν. Διαβεβαίωσε τους ιδιοκτήτες των μεγάλων διαγνωστικών αλυσίδων ότι διασφαλίζει με αυτή τη τιμή το ποσοστό κέρδους τους. Αυτή είναι η αγωνία τους. Να μας πει, και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί βγήκε ένα πληρότερο Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, και κάλεσε τον κόσμο να μην απευθύνεται στα νοσοκομεία για να κάνει μοριακό έλεγχο και να πηγαίνει στις δομές υγείας. Μόνο που τα νοσοκομεία έχουν τεράστιες ελλείψεις σε αντιδραστήρια. Υπάρχουν παραδείγματα, μπορώ να σας πω, για παράδειγμα, έχουμε οδηγία από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στα νοσοκομεία τα υπόλοιπα της Υπήρου, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, να μην στέλνουν, να περιορίσουν τον αριθμό που στέλνουν για να κάνουν μοριακό τεστ από τους ασθενείς που νοσηλεύονται, γιατί δεν επαρκούν. Έχουμε το παράδειγμα το χθεσινό ή προχθεσινό, αν θυμάμαι καλά, στο κέντρο υγείας Πατησίων, που περίμενε ο κόσμος ουρές και λίγο πριν τις 3 τους ανακοίνωσαν ότι, ξέρετε, μόνο 10 ακόμα μπορούμε να κάνουμε, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Αναρωτιούνται αν έχει κανείς τη δυνατότητα να πληρώνει 47 ευρώ από την τσέπη του. Κυρία ή 10 Ρέτσιο, ευρώ για το μοριακό. Παρασκευή έχουμε αποστολή νέων φίλων πορείας. Για τους ιδιώτες γιατρούς. Η ίδια χρεοκοπημένη συνταγή. Δεν μπορούν να καλύψουν τις τραγικές ελλείψεις, το έχουμε ξαναπεί, και επιπλέον αυτοί οι συνάδελφοι εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι άρα τους στερούν από εκεί για να τους φέρουν βεβαίως στα νοσοκομεία. Βεβαίως, και καταφεύγει μετά ο κόσμος, ακόμα και αυτός που έχει ήπια συμπτώματα, στα νοσοκομεία. Και έχουμε ρεκόρ προσελεύσεων. Κυρία στο δικό Ρέτζη μου νοσοκομείο, στην προχθεσινή εφημερία, είχαμε ρεκόρ προσελεύσεων, 250 προσελεύσεις. Έχουμε ακόμη αρκετούς διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, εσείς που έχετε συνολική εικόνα από τα νοσοκομεία της χώρας. Εξακολουθούν και υπάρχουν. Και έχω και ένα ερώτημα. Μειώνεται βέβαια ο αριθμός, αλλά εξακολουθούν και υπάρχουν. Έχουμε και το εξής, αυτό είναι σχετικά καινούριο, ακριβώς εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης. Έχει αναδειχθεί τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω αν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε. Έχουμε τις αναμονές ασθενών που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID, που προσέρχονται στα νοσοκομεία για εξέταση και που είτε πρέπει να πάνε σε άλλα νοσοκομεία, δηλαδή στο κλείσιμο της δικής μου εφημερίας, του νοσοκομείου μου, 20 ασθενείς με COVID που έπρεπε να νοσηλευτούν, περιμένανε για να πάνε σε άλλα νοσοκομεία. Επίσης, γιατί δεν μπορούν τα νοσοκομεία που εφημερεύουν να καλύψουν όλο αυτό τον όγκο των περιστατικών, οι οποίοι περιμένουν ώρες μέχρι να βρεθεί, γιατί δεν επαρκεί ο αριθμός των αστερομφόρων του ΕΚΑΒ που προορίζονται για τους ασθενείς με COVID, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο ασθενοφόρο. Και έχουμε και τις αναμονές ώρες, εγώ θα σας πω και θέλω να το καταγγείλω, που δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, ανθρώπων που έχουν εξεταστεί, είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα αλλά δεν χρειάζονται νοσηλεία, που έχουν έρθει με ασθενοφόρο και περιμένουν 2 και 3 ώρες. Ακόμα και 90 χρονών άνθρωπος στο δικό μου νοσοκομείο περίμενε για να επιστρέψει στο σπίτι του με ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ επιβεβαιωμένο κρούσμα. Θέλω να μιλάμε μαζί, κυρία Ρέτζιο, γιατί ξέρω ότι έχετε αντιπροσωπευτική εικόνα από όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ακούμε και την ΟΕΝΓΕ, να ακούμε τι σας λένε και τι σας καταγγέλνουν οι συνάδελφοί σας. Ένα τελευταίο ερώτημα, να επιστρέψουμε λίγο στο ζήτημα των υγειονομικών που λιγοστεύουν μέρες καραντίνας. Είπαμε στις 5 μέρες πρέπει να γυρίζουν πίσω στα νοσοκομεία. Κάνουν μοριακό τεστ. Πρωτίστως. Όχι βέβαια. Όχι. Άρα στις 5 μέρες έρχονται. Ακόμα ανεξαρτήτως οίκου φορτίου. Ακόμα και με ήπια συμπτώματα. Και είναι γνωστό ότι και μεταδίδουν. Μα γι' αυτό και σας λέω, τα έχουμε πρωτόκολλα υπερμετάδοσης. Κατάλα. Και όχι περιορισμού. Και αυτό ξέρετε αυτό γιατί είναι προβληματικό. Γιατί εδώ δεν έχουμε και αυτό
που λέμε από την πρώτη στιγμή ότι θα έπρεπε να υπάρχει, τον φυσικό διαχωρισμό. Γιατί ακριβώς εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων που υπάρχουν, ο ίδιος γιατρός που στην εφημερία του εξετάζει COVID περιστατικά, ο ίδιος γιατρός αφού βγάλει τη στολή του και όταν ολοκληρώσει την επίσκεψη, ξεκινάνε από το πρωί, τελειώνουν τα ξημερώματα, ειδικά στις παθολογικές κλινικές συνάδελφοι, θα πρέπει να μπει σε ασθενείς που νοσηλεύονται για άλλα προβλήματα. Στην επαρχία θα πρέπει να εξετάζει και ασθενείς που προσέρχονται στα επίγοντα περιστατικά. Αντιλαμβάνεστε και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και με αυτή την εντατικοποίηση και την εξουθένωση ότι, ότι ο κίνδυνος διασποράς είναι πολύ μεγάλο. Κυρία Ρέτσιου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Έτσι κι αλλιώς ανανεώνουμε το ραντεβού, γιατί τα ζητήματα δεν τελειώνουν και είναι σοβαρά τα όσα καταθέτεται και καταγγέλλεται από πλευρά σου ΕΝΓΕ. Θέλω να σας ακούω και πρέπει να σας ακούμε. Θα πάρουμε και πρωτοβουλίες για να ενημερώσουμε για το τι πραγματικά συμβαίνει, πώς ενημερώνει καθημερινά το Υπουργείο και η Κυβέρνηση. Έτσι και εμείς λοιπόν, για να αποκαλύπτουμε την πραγματική κατάσταση και κυρίως για να καλέσουμε τον κόσμο να διεκδικήσει μέτρα προστασίας για την υγεία και τη ζωή του. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρέτζιου, για αυτή την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ. Να είστε και καλά, πολύ. Χρόνια πολλά. Υγεία και δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη. Γεια σας.